πρόβλημα σαν μπάστακας να ξυπνήσεις. Χάρη, με ακούς? Ναι, ναι. Μόνο ναι, μου λες, αλλά δεν ανοίγεις τα μάτια σου. Ρωτάς αν κοιμήθηκα. Είχες αϋπνία? Να βλέπω εφιάλτες. Άρα κοιμόσουνε. Αφού σου είπα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και πώς είδες τους εφιάλτες, ξύπνιος? Λαγοκοιμόμενος. Μόλις πήγε να πάρει ύπνο, την έβλεπα και πεταγόμουν. Και έβλεπες την εφορία? Δεν πληρώνεις εσύ. Όχι, γιατί λένε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χάσει τον ύπνο τους με την εφορία. Ποια εφορία, μωρέ, ποια εφορία? Την κυρία. Ποια κυρία? Μα δεν μου λες τώρα, μπορώ να μάθω γιατί με ξύπνησες? Τι θέλεις, παρέα? Αφού σου έχω πει χιλιάδες φορές, ο ύπνος κάνει καλό στο δέρμα. Τι θες δηλαδή, να μου χαρακώσει? Το ξέρω, αγοράκι μου. Εγώ αν δεν κοιμηθώ 11 ώρες, δεν στρώνει. Σαν σβησμένο ηφαίστειο είναι. Τότε τι ξύπνησες από τα άγρια χαράματα και ξύπνησες και εμένα? Πρώτα δεν είναι άγρια χαράματα. Είναι 11 η ώρα και μετά ήρθε το συγκρότημα και συζητάει. Το συγκρότημα? Ποιο? Ωχ, το συγκρότημα, το ξέχασα. Τι μέρα είναι? Πω, είχαμε ραντεβού. Άντε. Πες τους, έρχομαι. Μα τι μου λες? Οι κοπέλες. Ναι. Του συγκροτήματος. Εσύ τις διάλεξες? Τι έχω? Τίποτα. Αυτό λέω και εγώ, δεν έχουνε τίποτα. Εσύ έπρεπε να βάλεις δίπλα σου προσωπικότητες. Κοίτα. Η Μαντόνα, η Τάρνερ, η Τζάνετ Τζάκσον ήταν απασχολημένες. Δεν μπορούσαν να έρθουν, γι' αυτό πήρα αυτές. Καλές είναι, μητέρα, ξέρω εγώ. Έπειτα, εμένα με ενδιαφέρει να ξέρουν από μουσική και να τραγουδάνε. Μετά μου λες προσωπικότητα. Τι προσωπικότητα? Άντε βρες εσύ γυναίκα με προσωπικότητα να μπορέσει να σταθεί πλάι μου. Όχι, άντε βρες. Άντε πες τη βουγιουκλάκι. Τολμάει? Δεν τολμάει? Ξέρει ότι θα τη σβήσω. Γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, όχι όπως είμαι τώρα έτσι άϋπνος. Καθίστε. Μήπως έπρεπε να σηκωθούμε? Δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα. Α, εγώ έκλεισα. Αλλά όταν το έκλεισε ήταν μέρα. Τι όμορφος που είσαι με αυτό το τουρμπάν στο λαιμό. Μαντήλι είναι. Το τουρμπάν το βάζω στο κεφάλι. Καλά, εκ παραδρομής. Είναι το αίσθημα, δεν καταλαβαίνεις. Φανή. Ό,τι θες. Τώρα θα σου έλεγα τι θέλω, αλλά είναι η θεία σου. Ποια? Η θεία σου. Α, ναι, η θεία μου. Πώς τα πάτε? Μιλάτε σιγότερα. Αυτή είναι, βλέπα χθες το βράδυ στον ύπνο. Α, τόσο πολύ. Τι πράγμα? Τη σκέφτεσαι, λέω. Α, ναι, βέβαια. Δεν μπορώ να τη βγάλω στιγμή από το μυαλό μου. Εκείνη? Εκείνη κόντεψε να μου βγάλει την ομοπλάτη που με τράβηξε χθες. Προχωρήσατε στις βίαιες σκηνές. Λοιπόν. Σας φώναξα σήμερα εδώ για να σας πω ότι το συγκρότημα θα γίνει. Είναι τελειωμένο. Εσείς ουρλιάξατε. Τι έγινε? Να σηκωθείς εσύ να τους φτιάξεις καφέ. Γιατί εγώ πρέπει να μαζέψω τα πιατάκια και τα φριτζανάκια από κάτω, γιατί έχουν γίνει κομμάτια. Η μανούλα σου δεν αντέχει τα ροκ συγκροτήματα, ε. Έτσι και βρεθεί σε συναυλία, δηλαδή, θα ραΐσει. Λοιπόν, βλέπετε, δεν ταράζομαι καθόλου. Χαλάει το δέρμα. Και ο καφές. Μην πίνετε καφέ. Κιτρινίζει τα δόντια. Λοιπόν, η θεία σου η Μαργαρίτα, ευγενώς προσφερθήσα, θέλησε να μου φτιάξει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Αλλά της είπα ότι μας φτάνουν 5 όργανα για τις συναυλίες μας. Εμένα μου λέγει πως θα μας βγάλει και δίσκο. Καλοσύνη της. Δεν θα το κάνει από καλοσύνη. Αλλά από τι θα το κάνει? Αυτή είναι από άλλο συγκρότημα. Είναι λίγο αθώα. Καλά, εσένα την έχει βαρέσει κατά κούτελα, ε. Ποιος? Η Ρόη. Δεν τα αφήνουμε τώρα όλα αυτά. Για να τα λέμε στα ίσα. Και στραβά να τα πεις, τα ξέρουν όλοι. Το έχουν καταλάβει, τη στη δίνεις της θείας. Πού? Στο κούτελο. Άσε, μη ρωτάς. Και πώς θα μάθω? Εσύ τη συμπαθείς καθόλου? Τώρα με ψωνίζεις για να πάει να της τα πεις? Α, εγώ είμαι μαζί σου. Κοίτα, επειδή την αγαπάμε αυτή τη δουλειά, την τέχνη θέλω να πω, πρέπει να κάνουμε θυσίες. Και να ζητήσω από εσάς να κάνετε θυσίες θα είναι φάουλ. Είστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Τη θυσία πρέπει να την κάνει ο ένας, ο ξεχωριστός. Για να έχει λάμψη και να μείνει στην ιστορία. Συγγνώμη, για ποια θυσία λέτε? Του Αβραάμ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Για στάσου, γιατί τώρα αρχίζω να πιάνω κάτι. Να κάνεις παρέα με τη Ρόη. Το να κάνεις σχέση με τη θεία μου είναι θυσία? Θυσία είναι. Είναι σαν να έχω βάλει το κεφάλι μου στα γόνατα του Αβραάμ και δεν εμφανίστηκε ο άγγελος να το σταματήσει την ώρα που είχε σηκώσει το μαχαίρι. Τι ζητάω? Ένα λότο. Να το ο άγγελος. Να πει, μην το σφάζεις το παιδί με τη μαχαίρα. Ποια είναι η μαχαίρα, η θεία μου? Σαν παλιό για τα γάνι. Και κοίταξε, μην πας και της πεις τίποτα, γιατί έχεις φύγει από το συγκρότημα και έχεις ξαναγυρίσει στο κομμωτήριο. Εκεί που δούλευες. Πριν πάρεις λάμψη και φως από μένα. Εμένα ούτε που με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε.
Το συγκρότημα να γίνει, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και εμένα. Και εμένα. Και γεία πυρή πηχθήτω. Έτσι. Λιθοβολήστε με. Αφήστε με να χαθώ. Έτσι κι αλλιώς, ταμένος είμαι. Στην τέχνη και την ομορφιά. Καλά. Είμαι εγώ, αλλά είναι κι αυτό. Μπρος. Δεν μου λες, βρε εσύ. Παρακαλώ. Μη μου αλλάζει την πονή σου. Λάθος κάνετε, κύριε, λάθος. Τον κακό στον καιρό. Ο πατέρας μου, έξαλλος. Μου το ζάρωσα δυνατά. Έχει γούστο να μου μείνει ρητίδα. Μητέρα, μητέρα δεν έχεις πάρει κλειδιά. Ποιος είναι. Έχω μου κάνει και με βασανίζεις έτσι. Δεν λες, κυρία μου, τρελάθηκες. Αν ήταν εδώ η μητέρα μου. Θα με καταλάβει, είναι η γυναίκα, είναι και αυτή. Γιατί ποια άλλη είναι η γυναίκα. Δηλαδή, αν ήταν εδώ, είχε σκοπό να της μιλήσεις. Αλλά τι, θα της έκανα νοήματα. Θα της έλεγα τον καημό μου για ένα αγόρι άγωνο. Που με παρατάει και φεύγει και κρύβεται. Δεν μου λες, κυρία μου, έχεις υπόψη που με πήγες. Εκεί που δουλεύει ο πατέρας μου. Ένα παιδί μου. Δεν είχαμε πει ότι θα πάμε σε αυτό το σταθμό. Δεν είχαμε κλείσει ραντεβού εκεί. Εμείς. Τρελάθηκες εκείνης ραντεβού μαζί μου με τη φαντασία σου. Δεν μου είπες να πάω και θα πάρεις εσύ τηλέφωνο. Ότι δεν θα εμφανιστείς. Έτσι δεν χρειάστηκε να σου πω ότι δουλεύει και ο πατέρας μου. Γιατί και να με έβλεπε, δεν θα πείραζε. Εσένα δεν ήθελα να δει. Ναι. Και σε είδε. Αφού ήταν ο κοντός. Όχι, ο ψηλός. Βέβαια. Πολύ ωραίος άντρας σου μοιάζει. Μου δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μας είδε μαζί. Τι συμπέρασμα θα βγάλει. Για ποιο. Για μας. Δυο παιδιά ερωτευμένα στον ίδιο χώρο. Τι λες, μωρέ, σούστριψε. Αχ, θα κάνω ζάρες. Μη με μαλώνεις. Κοντά σου νιώθω παιδί ερωτευμένο, κακό είναι. Και έπειτα θα πήγω στο γραφείο για να μιλήσω για σένα. Για τη γοητεία σου, για την ομορφιά σου, για το ταλέντο σου. Σκότωσέ με ανέσφαλα. Ένα. Έλα κοντά μου να καθίσεις εδώ. Θα στον αέρα μιλάω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μπορεί να έρθει η μητέρα μου από στιγμή στη στιγμή. Η μητέρα σου είναι. Χειρότερα. Ο πατέρας μου. Άνοιξε μου, σιώψε με. Τώρα. Το κάτω κάτω. Τι είναι, κύριε. Γνωστή μου. Εσένα και εμένα. Γνωστή σου. Ναι, ναι. Την συνάντησα στο γραφείο του κανάλια, του διευθυντού. Εσείς δεν είσαστε. Ομολογώ πως ναι. Εσείς είστε ο πατέρας του. Ναι. Εσείς τι του είστε. Just a friend. Εξ Αμερικής είσαι όπως αδερφός μου. Τι θέλεις, πατέρα. Εγώ θέλω. Τι σχέση έχεις με αυτήν την κυρία. Νομίζω ότι δεν σου πέφτει λόγος. Αυτές οι αρχές σου έδωσα εγώ. Όχι. Γιατί από την αρχή δεν ήσουν έτσι. Πάμε μέσα με την κυρία. Να πάμε. Πω. Μπορεί να είμαι ότι είμαι, μπορεί να μην είσαι μεγάλος από μου, μπορεί να μην κάναμε παρέα, μπορεί πολύ συχνά να είχαμε προστριβές μεταξύ μας, αλλά δεν πάρεις τα συμβιώσεις μου. Σάρτσε και τσαρκός μου. Και σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής σου είμαι υποχρέωμας να επέμβω. Και αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή. Ναι! Γιατί βλέπω τι πάει κάνεις. Πάμε να βάλεις το χέρι δυστυχισμένη. Δεν είναι δυστυχισμένη, ευτυχισμένη είναι. Αυτή πλέει σε πελάγη ευτυχία. Αυτά πάντα πεις αλλού. Πάντα την εκμεταλλευτείς, θα πάρεις κάτι από αυτήν. Τι θες από αυτήν την γυναίκα. Α, δεν θέλω μόνο εγώ. Δεν καταλαβαίνεις. Εκείνη θέλει. Εποχική συναλλαγή. Σαν δεν τρέπεσαι. Μπορείς σαν ήχο το καταλάβει. Α, σε παρακαλώ. Έχω ένα όνειρο. Εσύ δεν είσαι σε θέση να μου το πραγματοποιήσει ή δεν θέλει. Ναι. Δεν είμαι σε θέση, καλά το είπες. Επειδή εγώ δεν είμαι σε θέση να πραγματοποιήσω τον όνειρό σου, θα στο πραγματοποιήσω εφιάλτης. Ξέρω να έμοιασες, μωρέ. Εγώ ήμουν περήφανος άνθρωπος. Δεν δεχόμουν να με κάνεις ούτε ένα καφέ μια γυναίκα. Α, αλλάξανε κύριε. Τώρα υπάρχει ισότητα. Τα βάζουμε μαζί. Δίνω, παίρνω. Και εσύ τι θα δώσεις, βρε. Μη μου πεις για τα ίδια σου. Το γλούνι. Το άκουσα. Γιατί ήρθε. Κάποιο το πάτησε. Η μάνα σου δεν έχει κλειδιά. Άρα. Ξέρω. Βγες να ομολογήσεις, θα ομολογήσω εγώ. Πατέρα, θα σε μισήσω για όλη μου τη ζωή. Αν θες να κάνεις κάτι για μένα αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν έχεις κάνει ολόκληρη τη ζωή σου. Σε παρακαλώ, βοήθησε με, κάνε κάτι. Πάτη να φύγετε από εδώ μέσα. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα η μητέρα. Δεν θέλω να πέσω στα μάτια της. Έχει εκεί πάνω. Όπως και εγώ εκείνη. Που εκεί πάνω βρε ψωριάδες, ψωροφαντασμένοι. Το παρελθήκατε εκεί πάνω μόνοι σας καμαλώνετε σαν παγόνια. Μυαλό δεν έχετε στο κεφάλι σας να πούμε μεγαλεία θέλετε. Τι να σου πω μωρέ, είσαι και παιδί μου, γι' αυτό δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Μ' όλα στα ελαττώματα και τη βλακεία που σε βέβαια. Μην μιλάς, μην πεις τίποτα. Κάτσε εκεί, στείλει άλλο. Θα πάρω την αμαλία και θα φύγω.
έφτασε εδώ? Έφερε την Αμαλία.